Κάναμε για σπάσιμο στο Σαββόπουλο, αλλά λείπει. Δεν γίνονται αυτά. Γύριστε, Χριστάρα. Τι, τι είναι αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό ρε, που βάλαμε. Πήγαμε να τον κάνουμε μια πλάκα, κυρίες και κύριοι. Αλλά μας τη σκαπούλαρε. Δεν θα έρθει. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 6. Έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Γιατί στις 6.30 έχουμε παιχνίδι. Σε 3 λεπτά από τώρα ανοίγω γραμμές. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο. Γραμμές ανοίγω μόνο. 23-10-287-888. Ντέρμπι στην πόλη. Ντέρμπι στο παλέ. Ήδη το live στο Λαμπαουτάρι έχει ξεκινήσει. Θα έχουμε φυσικά και pre-game. Θα κάνουμε και σύνδεση με το Nick Galliscall αργότερα. Θα επικεντρωθούμε εκεί. Με συνθηματάκια. Με γραμμές, επαναλαμβάνω, δικές σας τηλεφωνικές στον αέρα. Με ευπρέπεια πάντα τα σχόλιά σας θέλω. Αλλά με αφορμή το παιχνίδι θα μιλήσουμε κυρίως και ό,τι άλλο θέλετε και επιθυμείτε βεβαίως για τον ποδοσφαιρικό, αν το επιθυμείτε. Άρη, στη διάθεσή σας εδώ στο 2310-287-888. Ανοίγω τις γραμμές και πάμε κατευθείαν στον πρώτο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Άσε λίγο από κάτω να ακούγεται, Χριστάρα μου. Ναι, παρακαλώ, κυρία μου. Είστε καλά. Καλά, εσείς πώς είστε? Πάντα καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Πήρα να ευχηθώ την ομαδάρα μας σήμερα να κάνει μια καλή εμφάνιση, όπως την κάνει πάντα. Ναι. Και να πάνε όλα καλά. Άντε να δούμε. Αυτό, και θα πάει πολύ καλά, το πιστεύω, γιατί είναι ομαδάρα. Του μπάσκετ... Όταν παίζουμε εδώ με το συγκάτοικο, ας το πούμε, ναι, πάνε όλα καλά, πάντα. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Θα το δούμε. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά. Αν δεν έχετε διάθεση, πηγαίνετε στο οδηγάτε. Άμα οδηγείτε, μην πάρετε τηλέφωνο, να συνεχίσετε να οδηγείτε. Όσοι είστε ήδη στο γήπεδο, πάρτε τηλεφωνάκι, να βγείτε αέρα, να μας πείτε την ατμόσφαιρα. Έχουμε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Μήπως να κάνω μια σύνδεση με Γιάννη Παραπονιάρη, πρώτη. Ε, λες, για δοκίμασε λίγο, να τον πάρουμε Χρήστο. Να πάμε μετά τις 5.30 τις γραμμούλες. Ας επιχειρήσουμε να πάρουμε τον Γιάννη, αν έχει φτάσει το μηχάνημα. Διαφορετικά, αν δεν έχει φτάσει το μηχάνημα, στο κινητό του Γιάννη. Ναι, πάρ' το στο κινητό και αν μας πει ότι είναι στο άλλο, βγάλτε τον ακροατή μέχρι να πάρουμε τον Γιάννη. Λοιπόν, για να μας δώσει μια ατμόσφαιρα από το γήπεδο, μια πρώτη σύνδεση με το γήπεδο. Παρακαλώ στο φίλο όμως, πρώτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άμα όχι, περιμένω. Δεν το πήραμε ακόμα, μίλα. Πορτοκάλια, τι μη καλάρε τώρα, θες να... Αχλάδια. Για κράξιμο σε πήρα. Παρακαλώ. Έχουμε παιχνίδι στο μπάσκετ. Μάλιστα. Και με ξεκινάς με το χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ και δεν ξεκινάς με το απόλυτο σύνθημα. Το απόλυτο σύνθημα, φίλε, δεν το βάζω, μην πεταχτεί καμιά κορδέλα. Κοίταξε. Γιατί μπορεί να πετάξω τίποτα χαρτάκια σαν αυτά με το χαλκιά το τότε και να πέσουν κάτω όλοι. Σύνθημα, ναι. Άκου να σε πω. Ναι, ναι. Το απόλυτο σύνθημα, ναι, 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 οι κορδέλες φεύγουν ευθεία και ψηλά. Α. Δεν φεύγουν λοξά. Ε, καλά, μπορεί να μην είναι καν κορδέλες και να πέσει ένας κάτω. Να πει α! Με χτύπησε. Α, ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, φυλάω τα ρούχα μου να έχω τα μισά. Τόσα χρόνια ο παδός, ξέρω ότι οι κορδέλες φεύγουν ευθεία όταν θες να κάνεις ατμόσφαιρα και ψηλά και όταν βγαίνουν οι ομάδες. Εντάξει, όχι μετά από 10 λεπτά και... Κοίταξε, εδώ ο Χαλκιάς είχε πέσει από τα χαρτάκια τα άλλα του... ναι, οπότε ας προσέχουμε λίγο. Κοίταξε, και εμείς όμως να το πάρουμε τώρα σοβαρό, ναι, Χρήσανθε. Αυτό εδώ πέρα, επειδή είναι ένα πράγμα η αιρετολεστία, έτσι, παράδοση και τα λοιπά, και έχουν αναφερθεί πολύ σε αυτή την ατμόσφαιρα, μπορείς να μείνεις μόνο στα χαρτάκια. Σωστό, ναι. Κάλιστα. Εντάξει, να μην πάμε στα άκρα δηλαδή του πυρσού ή της κορδέλας. Καλά, ο πυρσός απαγορεύεται πλέον. Ορίστε, ναι, θέλω να σου πω ρε παλικάρι μου τα άκρα, κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή μπορείς να αρκεστείς μόνο στο χαρτί. Που έτσι κι αλλιώς εσύ το έφερες στη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίες από 70 κτλ. Αυτό προδίδουνε.
και εσύ το εφάρμοσες και στο παλέ. Έτσι, και δεν σου λέει ότι είναι παράδοση. Έχουν αναφερθεί και πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που να μην παραδέχεται ότι από το παλέ ξεκίνησε η όλη φάση αυτή. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Με την νίκη. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ. Και εσύ. Πάμε στον κύριο Παραπονιάρη τώρα. Έλα, Τζονί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4 από τον Γκάλης Χολ. Εδώ, όπου... Κινητός είσαι τώρα, ε. Πώς είπες? Κινητός, λέω, είσαι τώρα. Δεν έχουμε συνδεθεί ακόμα με μηχάνημα υποστήριξης. Έχουμε συνδεθεί κανονικά με μηχάνημα υποστήριξης. Απλά η εντολή του Μιχολίπτη ήταν να τα πούμε έτσι για αλλαγή από το, ξεκίνημα. Μήπως θες να σε πάρουμε στο μηχάνημα? Γιατί κάνει διακοπές, Χρήστο, άμα τον ακούσα. Άκουσε τον λίγο, δεν είναι για τόσο καλό. Λοιπόν, άκου Γιάννη, θα σε κόψουμε από το κινητό και θα σε πάρει ο Χρήστος το μηχάνημα για να είναι πιο καλή η γραμμή μας. Εντάξει, πάμε, πάρ' τον Χρήστο το τέτοιο, γιατί είναι, επειδή είναι σε κλειστό χώρο στο κινητό, δεν είναι σόι η ακουστικότητα. Αφού έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουμε από το υπερσύγχρονο μηχάνημα του Λίμπερο 107,4, να το πράξουμε για να έχει και ο κόσμος την καλύτερη δυνατή ενημέρωση από τον κύριο Παραπονιάρη. Αρκεί βέβαια να σηκώσει το τηλέφωνο για να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας αμέσως τώρα. Εντάξει, βλέπω ότι έχουν και μια δεκαριά ειδήσεις σήμερα στο Λαμπαοτάζ, με έχουν τρελάνει περί παιδεραστών και όλα τα υπόλοιπα. Ας μην κάνω σχόλιο. Έλα, Γιάννη. Έλα, Χρυσάνθε. Καλησπέρα και πάλι από το Νίγκαλ Σχόλ. Τώρα ακούγομαι καλύτερα? Πολύ καλύτερα, βέβαια. Ωραία, τέλεια. Σε περίπου μία ώρα και πέντε λεπτά στις 18:30 θα ξεκινήσει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ για την εξαναβολής 18η αγωνιστική της stoichiman.gr Basket League. Το ντέρμπι το οποίο κανονικά είχε οριστεί για τις 11 του Μαρτίου, αλλά είχε ακυρωθεί λόγω εκείνης της συγκέντρωσης που είχαν πραγματοποιήσει εκείνη την ημέρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Είχαν πάρει οι άνθρωποι του ΕΣΑ και η διοργανώτρια αρχή είχε πάρει την απόφαση μαζί με την αστυνομία να ακυρώσουν τότε το παιχνίδι και να το μεταθέσουν για σήμερα, για τις 21 Μαρτίου στις 18:30, καθημερινή Τετάρτη, εργάσιμη ημέρα. Αλλά ο λαός των Κιτρίνων, ο κόσμος του Άρη, είναι εδώ στο Νίγκαλης Χολ και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο όσο θα πλησιάζουμε προς το Τζάμπολ. Ήδη πολλοίς κόσμος βρίσκεται στις κερκίδες του Νίγκαλης Χολ. Έχει στηθεί και το σκηνικό με τα πανό στο πέταλο εκεί που είναι οι οργανωμένοι φίλοι του Άρη και στο πλάι εκεί όπου βρίσκεται και ο δεύτερος πυρήνας και ο άλλος πυρήνας των οργανωμένων φίλων της ομάδας των Κιτρίνων. Οι παίκτες ήδη βρίσκονται στο παρκέ για τα πρώτα έτσι αναγνωριστικά σουτ πριν ξεκινήσουν κανονικά την προθέρμανσή τους. Έχουμε ακόμη αρκετή ώρα μπροστά μας μέχρι το τζάμπολ της αναμέτρησης. Στις 18:30 υπενθυμίζω η επίσημη έναρξη του αγώνα. Σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να μπαίνει και να παίρνει τη θέση του στην κερκίδα, όπως ερχόμασταν μάλιστα, γιατί βρισκόμαστε στο Νίγκαλης Χολ αρκετή ώρα νωρίτερα. Προσωπικά έφτασα στις 4:30 και πάλι υπήρχε κόσμος αρκετός έξω από το γήπεδο, ο οποίος ήταν στο κηλικείο, έτσι έπινε έναν καφέ και γενικότερα πέριξ του γηπέδου. Πολύ πιθανόν είναι σήμερα να υπάρξει sold out από τους φίλους του Άρη, οι οποίοι βρίσκονται εδώ για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας τους, η οποία θέλει σήμερα πάση θυσία την νίκη για να μην μπλέξει ακόμη περισσότερο όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι. Ο Άρης, ο οποίος έχει μείνει στην 12η θέση της βαθμολογίας μετά από 18 αγώνες, μετράει 6 νίκες και 12 ήττες. Πάρα πολύ κακό το ρεκόρ το φετινό των Κιτρίνων, οι οποίοι χρειάζονται στα επόμενα μάτια και αρχής γενομένης από το σημερινό, χρειάζονται τα θετικά αποτελέσματα για να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και έτσι να πάρουν μια βαθμολογική αλλά και ψυχολογική τόνωση, καθώς μια νίκη σε ένα ντέρμπι πάντα βοηθάει έναν αθλητή να αποδώσει καλύτερα στην συνέχεια και διευκολύνει το έργο του όσον αφορά τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει μπροστά του. Πάντως να πούμε κάτι, ότι είναι λίγο περίεργο το πρόγραμμα, γιατί βλέπω ότι ο Άρης έχει 5 στα 7 παιχνίδια εντός έδρας, το 1 είναι αυτό το εξαναβολής.
Είχε παίξει μαζεμένα τα εκτός έδρας μάτς. Τι ακριβώς είχε γίνει, λίγο περίεργο το πρόγραμμα. Γιατί ναι, ακούσε 7 αγωνιστικές και τα 5 είναι εντός έδρας. Δηλαδή... Ναι. Ίσως να μην σου φαινόταν, ίσως να μην μας φαινόταν, Χρυσανθέ, επειδή στον πρώτο γύρο η ομάδα είχε και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Basketball Champions League. Οπότε κάποια διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια δεν φαινόταν ότι ήταν εκτός έδρας, γιατί μεσολαβούσε μεσοβδόμαδα και ένα εντός έδρας παιχνίδι για την Ευρώπη. Συνήθως συνέβαινε αυτό. Ναι. Αλλά το πρόγραμμα, η σειρά των αγώνων είναι η ίδια, η οποία είναι και στον, η οποία ήταν και στον αλφα γύρο του πρωταθλήματος. Σημαντικό, και μιας και αναφερόμαστε στα εντός έδρας παιχνίδια, είναι σήμερα οι φίλοι του Άρη να δημιουργήσουν αυτή τη μοναδική, αυτή την μπασκετική ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο Νίγκαλης Χολ και να οθήσουν την ομάδα στο θετικό αποτέλεσμα, χωρίς ακρότητες, χωρίς να απαντήσουν σε ενδεχόμενες προκλήσεις, μόνο με τη φωνή τους, μόνο έτσι με τον παλμό που θα δώσουν μέσα στο παρκέ, να οθήσουν τους παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη στο θετικό αποτέλεσμα. Έχει γίνει μάλιστα και μια επαφή με τους οργανωμένους για να υπάρχει μια περιφρούρηση του γηπέδου, να μην γίνει το παραμικρό, γιατί το βλέπουμε από την αρχή του πρωταθλήματος, τόσο η διαιτησία όσο και τα θεσμικά όργανα του επαγγελματικού μπάσκετ, η αλήθεια είναι ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Άρη και περιμένουν την παραμικρή αφορμή για να τον τιμωρήσουν. Οπότε αυτή η παραμικρή αφορμή δεν πρέπει να δοθεί σήμερα. Είναι ένα ντέρμπι, ένα δυνατό παιχνίδι. Ευελπιστούμε να δούμε και καλό θέαμα μέσα στο παρκέ. Αναμένουμε μια δυνατή μάχη και να αφήσουμε τους καλωσφαιριστές να κάνουν τη δουλειά τους και να μας προσφέρουν μια όμορφη αναμέτρηση και ένα δυνατό συνέστημα. Γιατί ακολουθούν και άλλα εντός έδρας παιχνίδια για τους κίτρινους. Είναι σημαντική η παρουσία του κόσμου του Άρη στις επόμενες αναμετρήσεις που θα δώσει η ομάδα στο σπίτι της. Οπότε δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να δοθούν πατήματα και αφορμές προκειμένου κάποιος να μπει σε διαδικασία για να τιμωρήσει την έδρα. Ωραία. Προβλήματα η ομάδα δεν έχει. Έτσι, όχι, κανονικά. Ο Τσαϊρέλης είναι αυτός που ήταν ο τελευταίος στο ιατρικό δελτίο, νομίζω είναι κανονικά και σήμερα. Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης είναι κανονικά στην διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη και ο Βασίλης Χριστίδης, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα λίγες μέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισα Σφάρο, είχε υποστεί ένα ελαφρύ διάστρεμα στην αριστερή ποδοκνημική. Το έχει ξεπεράσει, είναι κανονικά στη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη και εφόσον κληθεί θα βοηθήσει και αυτός στο σημερινό παιχνίδι, στο σημερινό ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Ο κόσμος, όπως μας είπες, έρχεται σιγά σιγά. Δεν έχει ανακοινωθεί sold out ακόμα. Όχι. Φαντάζομαι ακόμα δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Ακόμα δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, αλλά φαντάζομαι ότι θα φύγουν και τα τελευταία, καθώς η προσέλευση αναμένεται να είναι έτσι πολύ μεγάλη. Ωραία. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ επίσης νομίζω δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Ζάρας και ο Γκος που είχαν κάποια ζητήματα πριν το πρώτο μάτς είναι κανονικά. Νομίζω παίξαν και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά και στο παιχνίδι. Και τους βλέπω και μπροστά μου και τους δύο αθλητές. Ο Φιλ Γκος μάλιστα ήταν ο παίκτης από πλευράς ΠΑΟΚ, ο οποίος βγήκε πρώτος στο παρκέ, έτσι με τα ακουστικά του, ακούγοντας λίγη μουσική για να αποφορτιστεί λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Έκανε κάποια σουτάκια ο Θοδωρής Ζάρας, πολύ οικείο, πολύ γνώριμο το περιβάλλον, καθώς αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια με τη φανέλα του Άρη και γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο γήπεδο. Είναι και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και κάνει έτσι κάποια σουτ πριν την έναρξη της κανονικής προθέρμανσης των δύο ομάδων. Ο Ζάρας, που να πούμε, ήταν από τους πρωταγωνιστές στον πρώτο γύρο, όταν ήταν ο μοναδικός παίκτης που αρνήθηκε να πατήσει τη σημαία του Άρη έξω από τα αποδυτήρια που είχε τοποθετηθεί. Και όπως κατά καιρούς σημειώνουμε τα αρνητικά δρόμενα είτε του ενός είτε του άλλου, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος σεβάστηκε τα χρήματα που έχει λάβει ως αθλητής του Άρη, και παρόλο που αγωνίζεται πλέον στον ΠΑΟΚ, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι για τους δικούς του λόγους προφανώς δεν έκανε κάτι που είτε θέλοντας είτε όχι έκαναν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές του συμπολίτη. Και αυτό το σημειώνω ακριβώς γιατί είναι πριν από το παιχνίδι
και οφείλουμε να το, να το καταγράψουμε και να το, και να το πούμε και στον κόσμο να το ξέρει. Ωραία, νομίζω δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Πρόεδρο Εσακέ, εγώ. Ο κύριος Γαλατσόπουλος δεν έχει έρθει ακόμη και από ό,τι είδα και στην αποστολή του ΠΑΟΚ δεν ήταν μεταξύ των, των μελών που ήρθαν οι επίσημοι. Θεωρητικά δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει με την αποστολή του ΠΑΟΚ. Θεωρητικά, είναι πρόεδρος της ΑΚΕ. Αν και στο τέρμπι του Κυπέλου είχε καθίσει στο, στο κομμάτι της κερκίδας όπου φιλοξενούνται οι επίσημοι της αντιπάλου ομάδα. Από συνήθεια, μάλλον. Από συνήθεια. Ίσως. Αν και υπάρχει μια πληροφορία, Χρήσανθε, δεν την έχω επιβεβαιώσει, ακόμη δεν έχει υποθεί από επίσημα χείλη, ότι πιθανόν και να μην παρίσταται. Στο νομίζω ότι είναι το πιθανότερο αυτό. Ναι. Για ευνόητους λόγους. Ναι, όντως. Γιατί, εντάξει, υπήρξαν το τελευταίο διάστημα αποφάσεις οι οποίες έχουν εντείνει λίγο το κλίμα. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει το παραμικρό κατά τη διάρκεια του αγώνα και, θα αφοσιωθούμε αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι και στις προσπάθειες των αθλητών των δύο ομάδων. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Γιάννη, για την ώρα? Προς το παρόν όχι. Χρήσανθε, οτιδήποτε προκύψει είτε από ρεπορτάζ είτε για αγωνιστικό θέμα, είμαστε εδώ, θα επικοινωνήσουμε για να το μεταφέρουμε στον αέρα του Λίμπερο στους φίλους ακροατές. Μάλιστα. Ωραία. Οκ, okay, έγινε Τζόνι, θα έγινε, μιλήσουμε και πιο μετά. Πολύ. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Παραπονιάρη και την πρώτη σύνδεση που κάναμε με τον Νικ Γκάλης Χολ. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα στο break. Σας θυμίζω εγώ ότι μαζί μας είναι ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σας, 62-85-86. Όσοι δεν πάτε παλέ, μπορείτε να παραγγείλετε τις φοβερές και τρομερές πίτσες του Mr. Gold και να τις απολαύσετε βλέποντας το παιχνίδι από το σπίτι σας, είτε δυτικά, είτε βεβαίως και πλέον και στο κέντρο της πόλης που εξυπηρετεί ο Mr. Gold. Πάμε στο break και θα επιστρέψουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια πριν δώσουμε την πάσα στον Παύλο Ραπτόπουλο και τον Νίκο Μοσκοβίτη για το pre-game του, του αγώνα σε πιο έτσι μπασκετικούς πλέον ρυθμούς και πιο ουδέτερους ρυθμούς και φυσικά τη μετάδοση του αγώνα από τον Νικ Γκάλης Χολ από τις 6.30 και έπειτα. Είδα όλο το τέτοιο, το Power of Love τόση ώρα με τις διαφημίσεις. Θέλω να επικρατήσει ένα κλίμα αγάπης και στο γήπεδο, στο παιχνίδι του Άρη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι σε αυτά τα μάτς δεν χρειάζονται αναλύσεις. Αυτά τα παιχνίδια πάντα κρίνονταν στις λεπτομέρειες. Η διαιτησία σίγουρα θα είναι μία πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Βλέπω ότι ο κύριος Αναστόπουλος ορίστηκε για μία ακόμη φορά σε παιχνίδι με τον συμπολίτη, όπως και ο Τζαφλέρης, δύο διαιτητές οι οποίοι, ειδικά ο δεύτερος, όσο παράδοξο και αν σας φαίνεται αυτό, ο Αναστόπουλος είχε κάνει αυτό το οποίο είχε κάνει τότε, αλλά ειδικά ο Τζαφλέρης έχει κατακρεουργήσει τον Άρη σε προηγούμενα παιχνίδια.
χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται ψυχραιμία και από την πλευρά των φίλων της ομάδας, που θα δημιουργήσουν βέβαια την ατμόσφαιρα πρέπει να δημιουργήσουν στο Nick Gallis Hall. Ήδη τη δημιουργούν εδώ και λίγη ώρα. Ήδη γεμίζει το γήπεδο και φαντάζομαι σε κάνα τεταρτάκι, κάνα 20 λεπτό θα έχει γεμίσει. Θα έχουν γεμίσει όλες οι κερκίδες από το Nick Gallis Hall. Από εκεί και έπειτα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν οι παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη είναι επιτέλους να σταματήσουν να δικούν τους εαυτούς τους, να παίξουν ένα παιχνίδι και για τον κόσμο, το χρωστάνε στον κόσμο αυτό, και να πάρει ο Άρης μία νίκη που θα τον βοηθήσει να ηρεμήσει αρχικά, και από εκεί και έπειτα, εφόσον ηρεμήσει, να πάει και στα υπόλοιπα παιχνίδια έτσι όπως πρέπει να πάει και να πάρει τις νίκες πρέπει να πάει και να βελτιώσει την θέση του στον πίνακα της βαθμολογίας. Γιατί κάτι άλλο, την δεδομένη χρονική στιγμή, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει. Ο Άρης μόνο με ένα τρελό συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να κάνει ενδεχομένως κάτι άλλο. Ωστόσο, αυτό που προέχει νομίζω φέτος είναι να τελειώσει η χρονιά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηρεμία και να δούμε πώς ο κύριος Γουλιέλμος και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο τιμόνι της ομάδας θα καταφέρουν να βγάλουν την ομάδα από το αδιέξοδο στην οποία την έχει φέρει ο κύριος Λάσκαρης. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη υπομονή από όλους μας, αλλά χρειάζονται και πολλά χρήματα. Και με αυτά τα δεδομένα περιμένουμε από τον κύριο Γουλιέλμο να κάνει πράξη αυτά τα οποία δεν μας έχει υποσχεθεί βέβαια, αλλά από τη στιγμή που αναλαμβάνει την ομάδα τότε θα πρέπει να υλοποιήσει αρχικά τη σωτηρία και στη συνέχεια αυτά που επιτάσσει η ιστορία ενός συλλόγου όπως ο Άρης, ειδικά στο μπάσκετ. Τα ηχητικά από δίπλα είναι τα καλύτερα. Για το ποδόσφαιρο που ρωτάει ο φίλος ο 342, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σημερινή. Η ομάδα προετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι του Σαββάτου, εκεί όπου θα έχει αρκετές απουσίες είναι η αλήθεια. Λείπει ο Μουμίν, λείπει ο Μπαστακός, λείπει ο Βαλεριάνος. Αυτοί είναι οι τρεις σίγουροι παίκτες. Είναι ο Χαντί επίσης που λείπει, τέσσερις δεδομένες απουσίες για τον κύριο Σπανό. Από την άλλη θα υπάρχουν παίκτες που θα κληθούν να καλύψουν αυτά τα κενά. Έτσι με μια πρώτη ματιά νομίζω ότι ο Νίκητς για τη θέση του Μουμίν, ο Κανακούδης που φέρεται να έχει το προβάδισμα σε σχέση με τον Τζουμάνι για την αριστερή πλευρά, και υπάρχει και το ενδεχόμενο άλλο να παίξει ο Τζανακάκης από την αριστερή πλευρά. Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Είναι οι παίκτες οι οποίοι θα κληθούν λογικά να πάρουν θέση στο βασικό σχήμα. Εδώ και λίγες μέρες προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα και ο Μπαργκάν και προσθέτει μία επιλογή στο Σπανό, εφόσον βέβαια αποφασίσει να τον πάρει στην αποστολή για τα Χανιά, για το παιχνίδι αυτό με τον Κισαμικό. Θα δούμε την επιλογή του προπονητή. Υπάρχουν λοιπόν δεδομένες απουσίες, αλλά υπάρχουν και αρκετοί παίκτες που μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά, και έχει δείξει φέτος η ομάδα ότι έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τα κενά. Παραμένει αίτητη, έχει 6 ισοπαλίες ως απώλειες βαθμών στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, και βεβαίως δεν θέλουμε να υπάρξουν και άλλες.
μακάρι να μην υπάρξουν και άλλες, να καταφέρει η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Άρη να ξεφεύγει ακόμα περισσότερο από την Παναχαϊκή, η οποία πάει με πάρα πολλές απουσίες στη Δράμα. Με μια δόξα που είναι σε διαρκή άνοδο και θέλει κατά δήλωση και του ιδιοκτήτης να κατακτήσει την τρίτη θέση στον πίνακα της βαθμολογίας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Πάντως το παιχνίδι της δόξας δράμας με την Παναχαϊκή είναι το μοναδικό παιχνίδι που διεξάγεται ανήμερα της εθνικής, θρησκευτικής αλλά και αριανής γιορτής, καθώς είναι τριπλή γιορτή. Είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η εθνική βέβαια εορτή, που προχθές άκουσα σε ένα ραδιόφωνο ότι γιορτάζουμε το όχι και μου έπεσε το κινητό, τα μαλλιά, όσα μου έχουν μείνει και όλα τα υπόλοιπα, και δυστυχώς το λέει και σοβαρά ο ραδιοφωνικός παραγωγός που άκουγα. Να τον πάρουμε ένα εντάξει στα σχολεία. Και βεβαίως είναι και η γιορτή του Άρη, που συμπληρώνει 104 χρόνια ζωής και συνεχίζει ακάθεκτος παρά τα προβλήματα, τις κακουχίες, τα ζητήματα και τις πολλές αναποδιές που είτε τις βάζει μόνος του ως δείγμα προβληματισμού, είτε προσθέτουν διάφοροι, πολλοί και διάφοροι, στην ιστορία του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είναι εκεί περήφανος και με ψηλά το κεφάλι. 104 χρόνια Άρης, θα πούμε περισσότερα και τις επόμενες μέρες, θα πούμε περισσότερα και θα έχουμε και αφιερώματα στο About Άρης, μείνετε συντονισμένοι στις 25 του Μάρτη. Όλο το team ετοιμάζει πάρα πολλά θέματα για την ημέρα που ο Άρης θα γιορτάζει τα γενέθλιά του, αλλά αυτά θα τα πούμε από το Σάββατο και έπειτα το απόγευμα, που θα έχει τελειώσει και το ποδόσφαιρο, θα παίξει και το μπάσκετ, θα πάρει μια νίκη με τον Προμηθέα το Σάββατο, ώστε την Κυριακή να έχουμε τα γενέθλια του Συλλόγου και να έχουμε και ένα χαμόγελο όπως πρέπει να το έχει ο Αριανός, γιατί του έχει λείψει τα τελευταία χρόνια με όλα όσα έχει τραβήξει. Το Σάββατο, που ρωτάει μια ο φίλος ο Νίκος, ναι, το δείχνει το παιχνίδι, η R3, στις 3 είναι το παιχνίδι του ποδοσφαίρου και στις 6.30 είναι το παιχνίδι του μπάσκετ από την R1. Οπότε το Σάββατο έχει κλείσει, είναι γεμάτο Άρη, και την Κυριακή οικογένεια, κοριτσάκια, αγοράκια, ό,τι έχει ο καθένας, δεν λέω για την οικογένεια, ενώ για τους ελεύθερους. Το αμόρε του, βολτίτσα, να αφοσιωθείτε στους δικούς τους ανθρώπους, αφού πρώτα το Σάββατο κάνουν οι ομάδες μας στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Αποχωρώ για να παίξει το διαφημιστικό. Είμαστε 6 παρά 5 και όταν επανέλθουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα θα μπείτε και θα μπούμε όλοι μαζί εδώ στον Λίμπερο στα παπούτσια του ντέρμπι με Παύλο Ραπτόπουλο και Νίκο Μοσκοβίτη να σας ενημερώνουν για τα πάντα με Σταμάτη Μουρελή και όλο το team του Λίμπερο και του All About Άρης. Νομίζω είναι και τα παιδιά από το ΠΑΟΚ24 για να μεταφέρουν ό,τι ακριβώς θα συμβεί στο ντέρμπι. Φυσικά βιντεάκια, φωτογραφίες, όλα αυτά στο site και φυσικά την ίδια στιγμή εδώ στον Λίμπερο τα πάντα όλα με την περιγραφή του έμπειρου Σταμάτη Μουρελή και το καυστικό σχόλιο του Νίκου Μοσκοβίτη. Φεύγω, Χρήστο, να φύγω. Άντε φεύγω να προλάβω, γεια.